Είμαι ως βουλευτής. Μου κάνει όμως πολύ μεγάλη εντύπωση και μου προκαλεί πολύ μεγάλη θλίψη, μπορώ να σας πω. Το γεγονός ότι σας ακούω τόση ώρα, μιλάτε ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα είστε και δημοσιογράφος και διευθυντής της εφημερίδας Αυγή. Δηλαδή, πατάτε και πάλι σε δύο βάρκες, κύριε Φίλη. Ένα καπέλο είναι αυτό. Πατάτε ένα πάλι. Σας άκουσα με προσοχή. Δεν θέλετε. Όχι, κάντε προσωπική επίθεση. Δεν κάνω καμία προσωπική επίθεση, κύριε Φίλη. Εσείς ήσασταν λοιπόν. Εδώ μιλάμε, μιλάμε για το ήθος. Ότι ψήξατε δημοσιογράφο της διαπλοκής. Έτσι θα μιλάμε τώρα. Ακούστε, κύριε Φίλη. Μια που μιλάτε για δημοσιογραφία και για διαπλοκή. Καταρχήν, ξέρετε πολύ καλά, εγώ στους πολέμους έτρεχα. Όμως, μια που μιλάτε για διαπλοκή, εγώ θα σας ρωτήσω, κύριε Φίλη. Πώς η εφημερίδα σας, η οποία άντε να πουλάει 1.300 φύλλα κάθε μέρα, πώς μπορεί και στέκεται οικονομικά? Μην ασχολείστε. Από πού παίρνετε τα λεφτουδάκια, κύριε Φίλη, που κατηγορείτε τη διαπλοκή? Από τους πολίτες. Από τους πολίτες τα παίρνετε. Από τα κουπόνια. Από τους βεβαίως. Α, μπράβο, βεβαίως, από τα κουπόνια δήθεν. Κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε και τα δανειάκια της εφημερίδας σας. Βεβαίως, και εγώ δεν το λέω αυτό. Εσείς ξεκινήσατε την κουβέντα περί διαπλοκής. Σας βλέπω λοιπόν εδώ πέρα. Τη μια μας μιλάτε ως δημοσιογράφος και μας αιτιάστε. Για διάφορα. Γιατί λοιπόν, ξεφεύγετε τώρα. Ξεφεύγετε τώρα λοιπόν. Και βεβαίως είστε και αγενείς. Είστε και αγενείς. Εσείς ένας άνθρωπος ο οποίος σας χαρακτηρίζει μια ευγένεια. Λοιπόν, τώρα παρασύρεστε και στα γενείς. Εγώ σας λέω, το πολύ απλό. Ότι είναι και αυτό ένα δείγμα των καιρών μας, κύριε Φίλη, για να χαμηλώσουμε και τους τόνους. Είναι και ένα δείγμα των καιρών σας. Και μπορώ να σας πω και κάτι. Δεν είναι και προσωπικό το θέμα. Σας λέω λοιπόν. Το γεγονός ότι εσείς είστε δημοσιογράφος, διευθυντής μιας εφημερίδας και σας ακούμε τώρα εδώ πέρα να μιλάτε ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και να υπερασπίσετε τον κύριο Κουβέλη, τον οποίο η εφημερίδα σας κατηγορούσε σαν καραζαφέρι της αριστεράς. Ζητώ συγγνώμη, δεν απλά παρασύρθηκα. Είναι ένα δείγμα και αυτό της γενικότερης παρακμής, αγαπητέ κύριε Φίλη, της γενικότερης παρακμής. Είναι και λυπάμαι γιατί και η αριστερά η οποία φημιζόταν και να είστε καλά, η οποία φημιζόταν για το ήθος της, η οποία φημιζόταν για το ήθος της, ένα αίσιον και ευτυχές στο νεονέτος. Αίσιον και ευτυχές με εκλογές των νεονέτων. Ο κόσμος, κύριε Φίλη, θέλει να αλλάξει χρόνο. Δεν θέλει να αλλάξει νόμισμα. Στον Άρη Τσιάρα, εγώ δεν θα πάω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Αίσιον και ευτυχές στο νέο έτος. Μακάρι με συνέργειες.